ξέρω αυτό, έχει δικαίωμα, ό,τι εντάσσεται στο προσωπικό εμπιστευτικό του πρωτόκολλο, να το παίρνει μαζί του μετά την απομάκρυνσή του από την υπηρεσία του, από το Υπουργείο. Εγώ θέλω να σας πω, με την ευκαιρία αυτή, ως νέος βουλευτής και ως νέος υπουργός, ως νέος πολιτικός, ότι αυτή είναι μια πρακτική που δεν συνάδει με ένα ευνομούμενο κράτος. Δεν μιλώ προσωπικά για τον κύριο Χαρδούβελη. Θα μοιραστώ μαζί σας και με το σώμα και μια άλλη πληροφορία, η οποία είναι άκρος ανησυχητική και καταδικαστική για την ασυνέχεια του κράτους μας. Και φαντάζομαι ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση της μετάβασης από την προηγούμενη κυβέρνηση σε εμάς. Νομίζω ότι αυτό είναι μια γενική κακοπάθεια του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους, που κάτι πρέπει να γίνει για να την αλλάξουμε. Ζήτησα την Δανειακή Σύμβαση. Πήρε 3,5 μέρες για να βρεθεί. Δεν υπήρχε στο Υπουργείο Οικονομικών. Τις προάλλες ζήτησα την αρχική και τη μετέπειτα Δανειακή Σύμβαση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναγκάστηκα ο ίδιος να έρθει σε επαφή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον για να το πάρω. Αυτό είναι μια εικόνα που πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να μας θλίβει όλους. Και θα ήθελα να πιστεύω, εύχομαι και δεσμεύομαι ότι όταν εγώ θα αποχωρήσω από το Υπουργείο Οικονομικών, ο επόμενος δεν θα βρει αυτό το απόλυτο κενό εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία, έγγραφα και εργαλεία δουλειάς ώστε να αρχίσει να δουλεύει αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο.